Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Τι έχουμε αυτή τη φορά? Είναι ένας παλμογράφος. Αλλά τι παλμογράφος? Ας πλησιάσουμε λίγο να δούμε τον τύπο του. Παλμογράφος λέει BC 1060 της Signal Corporation, δηλαδή του Αμερικάνικου στρατού. Order number, τάδε, του 1950. Είναι η ημερομηνία της σύμβασης έργου. Ο παλμογράφος αυτός όμως είναι αρκετά πιο παλιός, πολύ πιο παλιός, γιατί παίζει ρόλο και το ένα έτος. Είναι του 1943 ή 42, γιατί το υπάρχον manual που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι του 44. Αυτά τα manual καθυστερούσαν κανένα 2 χρόνια να εκδοθούν τελεσίδικα. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω. Ο παλμογράφος αυτός βρέθηκε στα συνεργεία του στρατού και στα δικά μας φυσικά. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ξέρω, θα πρέπει να ήρθε με την Αμερικά και τα πρώτα αμερικάνικα υλικά που άρχισαν να παραλαμβάνονται το 1947 έως 50 της αμερικάνικης βοήθειας. Και για φανταστείτε τους τεχνικούς μας της τότε εποχής που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό εδώ το θηρίο, που δεν είχαν ιδέα το τι είναι ο παλμογράφος. Μπροστά έχει ένα χωνί, ένα σκίαστρο, το οποίο μπαίνω βγαίνει αυτό και κάνει αυτή τη δουλειά. Ο παλμογράφος αρχής εξ αρχής, χωρίς να έχει πειραχτεί, ήταν σχεδόν λειτουργικός μάλλον, με λίγα προβληματάκια τα οποία όσο μπόρεσα τα διόρθωσα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια περιγραφή το τι βλέπουμε. Εδώ είναι ο ενισχυτής κατακορύφων, ο ενισχυτής οριζοντίων, τώρα δεν πιάνει το κουμπί εδώ πέρα το οποίο θα μας έδειχνε τη γραμμή έτσι. Η κατακόρυφη, βλέπετε η κατακόρυφη μεταβολή πάνω κάτω, το κεντράρισμα, είμαστε κεντραρισμένοι εδώ, το οριζόντιο, και εδώ είμαστε πολύ καλά. Πάμε πιο κάτω, η φωτεινότητα, το απαραίτητο focus που είχαν όλοι αυτοί οι παλμογράφοι, όλοι οι αναλογικοί, πολύ καλά όλα αυτά μέχρι εδώ. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Ο διακόπτης αυτός είναι για το συγχρονισμό με εξωτερικό σήμα συγχρονισμού ή της γραμμής ή το εσωτερικό, το οποίο έκανε αυτό το κουμπί. Εδώ είναι ο χρόνος σαρώσεως και η συγνότητα σαρώσεως, δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα σε συνδυασμό με αυτό το κουμπί. Έτσι το time που έχουμε στους καινούργιους παλμογράφους. Πάμε λίγο απάνω. Εδώ είμαστε πιο κάτω. Έχουμε το heat gain, δηλαδή την ενίσχυση πλάτους. Ωραία. Και αυτό εδώ. Αυτά είναι λοιπόν τα λειτουργικά κουμπιά του παλμογράφου. Είμαστε σε μια συχνότητα 1000, για να δω, όχι 10.000 κύκλων. Ο παλμογράφος αυτός μπορεί να πηγαίνει μέχρι τους 2 μεγακύκλους, όμως δεν λειτουργεί σωστά πάνω από τους 300-400 χιλιόκλους, δεν υπάρχει trigger. Προσπάθησα να το βελτιώσω, το βελτίωσα, έφτασα σε αυτά τα επίπεδα, όχι όμως παραπάνω. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει, συνδέεται και ένα probe όπως βλέπετε, το οποίο είναι αυτό εδώ, το ωραίο πράγμα. Προϊστορικό probe. Έτσι λοιπόν έχουμε ένας από τους πρώτους παλμογράφους που βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο, με
κλασική κατασκευή, μεγάλες λιχνίες, 6V6, 6SJ7, τις κλασικές λιχνίες της εποχής εκείνης. Κόσες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πυκνωτές ελαίου και όλα αυτά. Τώρα εδώ βρισκόμαστε και παρακολουθούμε τις συχνότητες, καθώς επίσης έχω, βλέπω και το trigger το οποίο θα βοηθήσει για να συγχρονιστεί ο παλμογράφος μας. Ερχόμενοι εδώ τώρα να δείξω κάτι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα δούμε. Προσέχτε τον παλμό του trigger. Αρχίζει με μία πιο μεγάλη καμπύλη στην αρχή, πιο απότομη ανάβαση, και αυτή η ανάβαση μας δημιουργεί εδώ πέρα, όπως βλέπετε, ένα πιο μεγάλο διάστημα. Ούτε και αυτό μπόρεσα να το διορθώσω, αλλά λεπτομέρειες απλώς τις λέμε για να τις λέμε. Ας δούμε λίγο τώρα εσωτερικά τι γίνεται. Αυτό εδώ πηγαίνει η frequency range, η συχνότητα του τριγωνικού παλμούς μέχρι 35 χιλιοκύκλους περίπου, το έχω ρυθμίσει, αλλά και πάλι δεν μπόρεσα να πάρω τα απαιτούμενα. Θα βάλω τώρα μια συχνότητα. Πόσο είναι εδώ? 100. Να βάλω 100 χιλιοκύκλους, θα πάει υπέροχα. Το trigger είναι πανεύκολο και λίγο παραπάνω στους 200 πλέον αρχίζει και θολώνει λίγο. Και σε πιο μεγάλη συχνότητα το μηχάνημα δεν μπορεί να συγχρονίσει. Να τα λέμε όλα δηλαδή, όχι όλα τα καλά. Εδώ καλούτσικα είναι. Και η συχνότητα που βρίσκομαι τώρα είναι 300 χιλιοκύκλους. 300 και κάτι. Ωραία. Ας δούμε λίγο τον τριγωνικό παλμό, ο οποίος είναι αρκετά καλός, απεικονίζεται. Μισό λεπτό να φτιάξω πιο χαμηλή συχνότητα. Αρκετά ωραία. Ωραία τριγκάρι, όλα τέτοια. Στον τετραγωνικό παλμό όμως τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, που σε άλλες συχνότητες όμως είναι καλά. Στις υψηλότερες πάει πολύ καλύτερα. Και εδώ μαύρα χάλια μπορούμε να πούμε, είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά σαν μία πρώτη επίδειξη των δυνατοτήτων του οργάνου. Τώρα θα πάμε να κάνουμε μια εσωτερική παρουσίαση και το τι έχω κάνει. Ξεκινάω από το πίσω μέρος, όπου εδώ είναι το τελείωμα του καθοδικού σωλήνα, που βλέπετε εδώ πέρα είναι μέσα σε μια... Τι είναι αυτό? Μπρούτζο δεν είναι, νίκελ δεν είναι, εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι είναι. Επιχρωμιωμένο μέταλλο, το βρήκαμε κάπως. Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ πέρα, κάτι είχε χτυπήσει εδώ τα πηγνία, το ένα ήταν κομμένο, το άλλο ήταν σπασμένο εδώ πέρα και εδώ χτυπημένο. Εδώ βασικά είναι ο ενισχυτής των κατακορύφων και των οριζοντίων που πηγαίνουν στα πηγνία απόκλησης εδώ μέσα, πηγνία απόκλησης οριζοντίων και κατακορύφων. Αυτά εδώ οι τέσσερις λιχνίες. Φτιάχτηκαν αυτά, βλέπετε πολλούς πυκνωτές παλαιού τύπου, ενώ θα μπορούσε να είχαν βγει και καλύτερη την εποχή εκείνη.
η λιχνία η οποία κάνει το συγχρονισμό εδώ κάτω. Πάμε από εδώ να δούμε. Εδώ είναι το κύκλωμα του trigger. Οι έξι πυκνωτές των έξι μπαντών που έχει για το trigger, αυτός είναι των 30 χιλιοκύκλων, το μικρότερο, 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 μικρότερο. Η ανορθώτρια, σταθεροποιήτρια τάσεως, 6 με 6V6, μία 6 SJ7, η ενισχύτρια του σήματος εισόδου είναι αυτή, του συγχρονισμού και η λιχνία, η 6SNI7 του trigger. Πάμε και από την δεξιά πλευρά. Να βγάλω το probe που είχα προηγουμένως στο trigger. Εδώ λοιπόν στο trigger έχω αλλάξει τρεις πυκνωτές για να βελτιώσω λίγο το trigger, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τελικά οι πυκνωτές αυτοί, οι οποίοι είναι 70 και πλέον ετών, είναι αρκετά καλοί ακόμα και σήμερα. Βλέπετε τους πυκνωτές που έχω αλλάξει, 1, 2, 3, και τους έχω εδώ πέρα. Και κοιτάξτε μία συμπεριφορά πυκνωτού. 100 νάνο, 100 νάνο, ένα Q φοβερό, 384, το θ89,85 και εσωτερική αντίσταση 4 ohm. Είναι καταπληκτικός. Τι να πούμε τώρα. Κακώς αλλάχθηκαν, γιατί εγώ δεν αλλάζω πράγματα αν δεν είμαι σίγουρος. Να δούμε λίγο και από κάτω και να ολοκληρώσουμε. Να τα αφήσω λίγο κάτω το τηλέφωνο, συγγνώμη. Και κάτω όψη του, αναμενόμενη. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε κόσες, εντάξει, πάρα πολύ τακτοποιημένα, πάρα πολύ ωραία. Έτσι γινόταν τα χρόνια εκείνα. Οι βάσεις πεντακάθαρες, τα καλώδια περασμένα ωραία, πλεξούδες. Ο μετασχηματιστής με βίδες βιδωμένα. Τι να λέμε τώρα, α, και εδώ πέρα θα δείτε τον διακόπτη ασφαλείας. Το μπουτόν ασφαλείας που όταν έβγαινε από το κουτί το μηχάνημα σταμάταγε η τροφοδοσία. Εδώ το έχω γεφυρώσει τώρα να λειτουργεί. Αυτά είχα να σας δείξω για το μηχάνημα. Άλλη μια παρουσίαση έτσι για πλάκα. Για να ολοκληρωθεί. Τώρα το τι θα δείξω δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, βρέθηκε και ο επίλογος για να κλείσει αυτό το ωραίο θέμα. Και να ζητήσω συγγνώμη για μερικά σαρδάμ, όπως όταν έδειχνα τον τριγωνικό παλμό του time base, του χρόνου σάρωσης, τον αποκάλεσα trigger και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο στην παρουσίαση να λεχτούν όλα σωστά. Είπαμε λοιπόν ότι αυτός είναι ένα παλμογράφος παραγγελίας του 1950, που ξεκίνησε η παραγωγή περίπου το 42-43, και ακριβώς δίπλα, έχω ένα άλλο παλμογράφο ιδίας χρήσης, μάλλον αυτός είναι πιο φορητός, ιδίων επιδόσεων του 1951, παραγγελία του ναυτικού αυτού που χρησιμοποίησε και ο στρατός. Δύο λοιπόν ήδη παλμογράφοι μας δείχνουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πιο σταθερός ο μικρός. Μη ζητάμε και πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η απαρχή των ηλεκτρονικών και η σχέση με τους παλμογράφους. Αυτά λοιπόν, και ολοκληρώθηκε αυτό το ωραίο θέμα. Ο παλμογράφος λίγο καθαρίστηκε, σφουγγαρίστηκε με ένα πινέλο και tight και ξαναέφεξε λίγο και κλείνει αυτό το θέμα να μπει στο κουτί του και να μπει στο ράφι σαν λειτουργικός με τις όποιες παρατηρήσεις. Δύο λοιπόν οι παλμογράφοι που επάνδρωσαν τα εργαστήρια
του στρατού ως 8. Ο Σιλέιτορ προφανώς πρέπει να είναι τα αρχικά αυτά να ξεκινάνε, 8, και ο BC 1060, 1060 αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.